Η 15η Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία, το 2014 περίπου 8.000 παιδιά ηλικίας 0 έως 15 ετών προσβλήθηκαν από κάποια μορφή καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ περίπου 1.500 έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους. Όσον αφορά την χώρα μας, υπολογίζεται ότι περίπου 280 με 300 παιδιά κάθε χρόνο προσβάλλονται από καρκίνο. Το 50% των περιπτώσεων καρκίνου στα παιδιά είναι λευχαιμίες και όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα αίτια που προκαλούν τον καρκίνο, αλλά και την παρατηρούμενη αύξηση της επίπτωσής του, παραμένουν άγνωστα. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Φλόγα, τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής και της τεχνολογίας, ποσοστό 75% από τα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση και εξειδικευμένη θεραπεία μπορεί να ιαθεί. Τα ίδια ποσοστά ίασης έχουμε και στη χώρα μας, όπου νοσούν 350 παιδιά περίπου κάθε χρόνο. Οι γονείς, για όσο διάστημα διαρκεί η θεραπεία, είναι υποχρεωμένοι να αφιερώσουν όλο το χρόνο τους στο παιδί τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα από μέρος της πολιτείας ώστε να προστατεύεται η εργασία και το εισόδημά τους. Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε ίαση τα περισσότερα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και τη συνεχή ενημέρωση των επαγγελματιών της υγείας, ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσουν έγκαιρα την νόσο και στη σωστή ενημέρωση των γονιών, ώστε να απευθύνονται έγκαιρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Οι κυριότερες μορφές παιδικού καρκίνου είναι λευχαιμίες, οξία, λεφοβλαστική, οξία μυελοβλαστική. Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος, που είναι κυρίως εγκεφαλικοί όγκοι, τα λεμφώματα, τα σαρκώματα μαλακών μορίων και των οστών, οι όγκοι νεφρών και επινεφριδίων, οι όγκοι ύπατος και άλλα. Κακοήθεις όγκοι ενηλίκου τύπου, όπως ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη κτλ., είναι πολύ σπάνιο να παρατηρηθούν στην παιδική ηλικία. Ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στην παιδική ηλικία είναι η λευχαιμία, μια νόσος που προσβάλλει τα κύτταρα που παράγονται στο μυελό των οστών. Τα παιδιά με καρκίνο πρέπει να θεραπεύονται σε ειδικά παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα και να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα τα φροντίσουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και στην περίοδο της επανένταξης καταλήγουν οι ειδικοί.